Εμπρός. Πάει, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Ονομάζομαι Γιάννης από Ξυλόκαστρο, Ολυμπιακάρα. Γεια σου ρε Φώτη. Γιάννης. Γιάννης, ναι. Γιάννης από Ξυλόκαστρο, Κορινθίας. Εντάξει, το άκουσα το Ξυλόκαστρο. Ολυμπιακός λοιπόν, ναι. Όπως είπα πριν, το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι τα βαζίλια θα φάνε πολύ μεγάλο κάπλι. Μπράβο. Αυτό ξέρω μόνο. Πάμε λίγο, Γιάννη, περίμενε. Πάμε μαζί. Είσαι στο μυαλό. Τι μαγικό. Όπου πας εσύ. Όχι ρε, πούς. Να ρε τα σαμποτάς της ΔΕΗ, γαμώ το σπίτι τους. Εμπρός. Ρε, τι σας περιμένει, βαζελάκια, τι σας περιμένει, τι πουτσα θα φάτε. Καλά έχετε φάει τόσες. Ρε εσείς, σας είπα κάτι, θέλω να τα θυμάστε. Τελευταία 50 χρόνια, δηλαδή από το 1970, πήρατε 10 πρωταθλήματα, σας κυνηγάει η ΑΕΚ, 8. Με μένα, τι με, με μένα κάθεσε να μαλώνεις για τα πρωταθλήματα. Εγώ όμως παρόλα αυτά στα τελευταία 50 χρόνια πήρα 30. Πήρες 10-40 και 8 ή 6-48. Τα άλλα δύο ποιος θα πήρε? Ένα η προδότης Παουτζίδες και ένα η Λάρισα. Πήρα 30. Πήρες 18 η ΑΕΚ, ένα ο ΠΑΟ και ένα η Λάρισα. Τελευταία 50 χρόνια. Σας πω όσο μπορώ κοντά σας, γιατί άμα αρχίσω πάλι από το 30 και βάζω τα 47, σας πιάνει η τρέλα. Και δεν θέλω να τρελαθείτε. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Κώστας από Νίκαια. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Λοιπόν, Κώστας από Νίκαια, Ολυμπιακάρα εννοείται. Γεια σου ρε Κώστα. Τάκη, εντάξει, ξερωνόμαστε και προσωπικά παλιά θηραευσά και τα λοιπά και με τον Νάκη και με τον Γιώργο τον Ούφο. Μπράβο. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τα βαζέλια, μια διαφορά, τι σημαίνει να είσαι Ολυμπιακός και τι σημαίνει να είσαι Παναθηναϊκός. Πέσω ρε γίγαντα, λοιπόν, πέσω γίγαντα. Ο Παναθηναϊκός, ο οπαδός, ο φίλαθλος, ο παίχτης κτλ. Είναι ικανός την εποχή που η πατρίδα του είναι υποκατοχή, υπογερμανική, μπορεί να πέσει φιλικά με τα αρχίδια που τον έχουν. Ο Ολυμπιακός όμως, όπως ξέρεις, ο Νίκος ο Γόδας, ο παίχτης του Ολυμπιακού, όταν τον εσύσανε στον τοίχο οι Γερμανοί, είπε, του είπανε ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία, είπε, και λέει βάλτε μου τη φανέλα του Ολυμπιακού και εκτελέσε με. Αυτό. Καληνύχτα. Να σε καλά. Γεια σου Κώστα μου. Μπράβο ρε Κώστα. Να σε καλά ρε Ολυμπιακή που το θύμισες αυτό, γιατί και πού τα... Αλλά Κώστα μου, άκου και τι άλλο είπε ο Νίκος ο Γόδας. Πάντα στο εκτελεστικό απόσπασμα υπήρχε ένας, αυτοί με τα ντουφέκια, οι στρατιώτες και ο αξιωματικός. Κώστα μου, υπήρχε και ένας ρουφιάνος, ένας δοσύλλογος. Πετάχτηκε ο δοσύλλογος, τα γράφουν τα βιβλία, πάντα ξέρω εγώ. Και του λέει, καλά, δεν θες τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Λέει, όχι, θέλω αυτή. Εντάξει είμαστε. Και οι άλλοι παίζανε με τα SS. Ντροπή των οπαδών. Μουνό Παναβάζελη. Εντάξει είμαστε. Ο ένας ζήτησε τη φανέλα, οι άλλοι και να κερδάγανε πάει στο διάλο. Παίξανε με το Τρίτο Ράιχ. Που σκοτώσαν οι Γερμανοί τότε στην κατοχή εδώ στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια Έλληνες. Και αυτοί παίξανε φιλικό. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Αυτοί είστε μου νόπανα Παναθηναϊκοί. Έχω κι άλλα για τη γούνα σας πιο μετά. Εμπρός. Καλησπέρα Δάκη. Γεια. Ολυμπιακός από Κάλαμο. Ολυμπιακός από. Κάλαμο. Ναι. Θέλω να μου κάνεις μια πρόνοψη για το μεθαυριανό μάτς. Τόση ώρα τι λέω, τι θα κερδίσουμε, δεν λέω τόση ώρα. Εγώ πιστεύω θα βάλει 2 χαμές. Τι να κάνω, να βάλω.
Θα βάλει δύο χαμές. Μακάρι. Και ο Πασχαλάκης θα τα βάλει με κόρνερ από κεφαλιά, τι με νοιάζει. Θα τα βάλει. Μη σε νοιάζει. Θα νικήσουμε. Αυτό να σε νοιάζει. Ποιος θα βάλει τον κόρνερ, μη σε νοιάζει. Να σε καλά, γίγαντα. Γεια σου, ρε αγόρι μου. Μη σε νοιάζει ποιος θα βάλει τον γκολ, παιδιά. Εντάξει, κάποιος όμως. Τώρα εσύ για να πεις για τον Χάμες έχεις μια αδυναμία. Κι εγώ ας το βάλει και ο Χάμες. Γιατί παιχταράς είναι. Εμπρός.